χθες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά για τις αντίξωες συνθήκες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε φέτος το καλοκαίρι, χωρίς να κρύψω τις αδυναμίες οι οποίες έχουν διαπιστωθεί, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού των φωτιών χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και χωρίς να μηδενίσω τις τεράστιες προσπάθειες οι οποίες έγιναν και γίνονται ακόμα σε μια άνηση μάχη, προσπάθειες που έσωσαν και ζωές και περιουσίες. Πιστεύω ότι δώσαμε απαντήσεις σε άδικες κατηγορίες και σε εύκολους μύθους που καλλιεργούν εσκεμμένα συχνά μια σύγχυση γύρω από την κλιματική κρίση. Και είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε και μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου η αρνητική συγκυρία του σήμερα να μετατραπεί σε μια καλύτερη άμυνα για το αύριο, από την άμεση προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της γρήγορης υλοποίησης του προγράμματος ΕΓΙΣ, νέες διαδικασίες πρόληψης και φυσικά πρόσθετες προσλήψεις 1.200 νέων πυροσβεστών και δασικών. Ενημερώσαμε επίσης για τη διαδικασία των αποζημιώσεων, οι οποίες επιταχύνονται, για την επόμενη μέρα των τόπων που χτυπήθηκαν, ειδικά του Εύρου, στα πρότυπα της παρέμβασης που κάναμε, πιστεύω, με αρκετή επιτυχία στην Εύβοια. Δυστυχώς, πέρα από απλοϊκές αντιπολιτευτικές κορώνες, δεν άκουσα κάποια τεκμηριωμένη και κοστολογημένη αντιπρόταση, κάποια ουσιαστική και ρεαλιστική εισήγηση. Είναι σαφές, συνεπώς, νομίζω ότι φαίνεται όλο ένα και περισσότερο στη Νέα Βουλή, ότι θα είμαστε μόνοι μας στον δρόμο της ευθύνης. Την αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη και θα την υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εργασίας θα αναλύσει τις πολύ σημαντικές θετικές αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην απασχόληση στα ευρωπαϊκά πια πρότυπα. Στο εξής, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αυξάνουν το εισόδημά τους και με μια δεύτερη δουλειά. Αυτή όμως θα είναι πια νόμιμη και ασφαλισμένη, χωρίς να υπονομεύεται το 8ωρο, ούτε όμως και υποχρέωση της 11ωρης ανάπαυσης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών θα μας δώσει το σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Και θα συζητήσουμε, βέβαια, θα μας μιλήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λίγο πιο αναλυτικά για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την επικαιρότητα, όχι πάντα για καλό. Αναφέρομαι στις νέες ταυτότητες και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούν, με συναλλαγές οι οποίες πια θα είναι πιο ασφαλείς, με έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν εάν κλαπούν, και φυσικά για νέες ταυτότητες που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις, καθώς αποτελούν μέρος ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ταυτοποίησης, το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό. Δεν θα μιλήσω εδώ πέρα αναλυτικά για τα fake news που διακινούν κάποιοι επιτίδιοι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ούτε τσιπάκια έχουν οι ταυτότητες, κάμερες, μικρόφωνα, διάφορα άλλα τα οποία ευτράπελα, τα οποία ακούγονται. Ας μη γίνουν οι πολίτες θύματα εμπεγμού και κυρίως ας μη σπέβδουν να βγάλουν νέες ταυτότητες παλιού τύπου, καθώς αυτές σε λίγο δεν θα ισχύουν πια. Άρα τζάμπα μπαίνουν σε αυτή την ταλαιπωρία και επιβαρύνουν και τα αστυνομικά τμήματα με μια πρόσθετη γραφειοκρατία. Κύριε Σκυρισάεφη, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, είναι σύνθετη. Πιστεύω ότι η πλούσια ατζέντα που έχουμε σήμερα σημαίνει ότι δουλέψαμε καλά μέσα στο καλοκαίρι για να προετοιμάσουμε τα σχετικά νομοθετήματα. Αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση. Να θυμίσω ότι έχουμε ήδη υλοποιήσει σημαντικές κεντρικές μας δεσμεύσεις. Το 50% ουσιαστικά του οικονομικού μας προγράμματος έχει ήδη νομοθετηθεί με το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, και θα ήθελα, έτσι, παρά τη δυσκολία και την όποια δυσθυμία μπορεί να υπάρχει λόγω του πραγματικά μεγάλου προβλήματος των πυρκαγιών, να μην ξεχνάμε την μεγάλη εικόνα, για την οποία θα μιλήσουμε προφανώς και πολύ πιο αναλυτικά το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνίστρια στον δρόμο της ανάπτυξης. Παρά τον επίμονο πληθωρισμό στα τρόφιμα, έχουμε τον τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό
στην Ευρώπη. Έχουμε τη μικρότερη ανεργία εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτά και πολλά άλλα αμφισβητούν, θα έλεγα απαντούν σε όσους αμφισβητούν τη δράση μας στην αρχή της νέας θητείας, δηλώνοντας ταυτόχρονα την επιμονή μας σε μεγάλες αλλαγές. Ξέρουμε ότι δεν θα λείψουν τα εμπόδια στον δρόμο μας, αλλά θα συνεχίσουμε να επιμένουμε συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Γι' αυτό μας ψήφισε ο ελληνικός λαός και φυσικά για όλα αυτά, όπως είπα, θα μιλήσουμε πολύ πιο αναλυτικά το επόμενο Σαββατοκύριακο.